Και πρέπει να κάνει, νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να σα πω ότι έχει μια μεγάλη ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω εξόφυλλο. Μπορεί να κάνει ένα μπουρντα. Εργόχειρο. Πάντω να αποκλείσει. Συνέβη, Σάσα, που ενώ είναι, α πούμε, ξέρω εγώ, συμμέτοχε σε μια εκπομπή. Εγώ δεν είμαι μοντέλο, δημοσιογράφο είμαι. Γιατί είναι μοντέλο πυροκούλου. Μοντέλο είναι, ναι. Έχει κάνει φωτογραφίε στο ίντερνετ. Πανελίστρια. Μοντέλο και έχει φωτογραφίε πολύ ωραίε καυτέ. Συνδυάζει καυτέ. Ναι. Τι καυτέ. Πολύ καυτέ. Γυμνή κτλ. Ημί. Ναι, είναι μοντέλο πυρο, δεν το ξέρω εγώ. Υπήρξε. Ναι. Και είναι και ωραία η σχολή της Κρίστη. Βέβαια. Και η Κρίστη έχει πει ότι είναι πολύ καλό κορίτσι και θα πάει πολύ. Πάντως είναι πολύ όμορφη και πολύ, πολύ ωραία στο εξωτερικό. Δεν είπαμε ότι είναι άσχημη, προ Θεού, μην πέσει φωτιά με κάτι. Μα είπε εσύ, είπε εσύ. Γιατί τη ζηλεύει. Δεν ξέρω. Ζηλεύει που σε τόσο δημοκρατικό διάστημα έκανε εξωτερικό. Θα είναι η Σάσα. Θα είναι η Σάσα μα. Θα ήθελε να σου τη θέση τη. Θα ήθελε να σου Σπυροπούλου στη θέση Σπυροπούλου. Όχι, νομίζω πω όχι. Θα μπορούσα αν ήθελα στο παρελθόν. Αλήθεια. Ναι, αλλά προτάσει αναλογέ. Τι προτάσεις. Για εξόφυλλα για να είσαι εκπομπές. Όχι. Λοιπόν, να συνεχίσω να δω τι λέει το κορίτσι μας. Τι λέει το κορίτσι. Λοιπόν, πώς είναι καταρχάς η σχέση με την Αταλία. Γιατί υποτίθεται ότι μαλώνουν και τα λοιπά, αλλά συνέχεια τις βλέπουμε μαζί, πανεφέρονται και τα λοιπά. Και λέει το κορίτσι. Με την Αταλία δεν έχουμε καμία κόντρα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συγκρίνω τον εαυτό μου με έναν άνθρωπο της τηλεόρασης που κουβαλάει στην πλάτη του 20 χρόνια καριέρας. Ούτε να τον κοντράρω. Μπράβο. Πετάει και σποντίσα γιατί είχε τη Αταλία εδώ. Γιατί. Για τα 20 χρόνια καριέρα. Δεν καταλαβαίνω. Τι σχέση έχω εγώ με μια γυναίκα που είναι 20 χρόνια στην τηλεόραση, α πούμε. Τη λέει δηλαδή μεγάλη εννοεί. Όχι, λέει την εμπειρία τη μεγάλη. Έμεσα πετάει το καρφάκι εδώ. Όχι, όχι, κάτσε τώρα το σου πει. Ναι, αλλά το κοντέρ δεν σου στείλει. Το κοντέρ μετράει 20 χρόνια. Καταρχά έχω να σα πω ότι τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μα κάνει να τα λέει και στην εκπομπή έτσι. Η συνέντευξη είναι υπερπαραγωγή δηλαδή. Συντακτικά, λεκτικά. Μήπως είναι χτενισμένη. Έχει ωραίε λέξει. Έχει ωραίε. Δηλαδή, μισό λεπτό γιατί εγώ σκέφτομαι και από τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, τι ρωτάει λοιπόν. Επειδή γενικά έχει. Τι, λένε πολλά για τη Σπυροπούλου διάφοροι. Ποιε είναι οι άμυνε στι αρνητικέ κριτικέ. Είναι δεκτική σε κάθε είδο κριτική. Για να είμαι ειλικρινή, δεν παρακολουθώ πολύ τηλεόραση, ούτε διαβάζω όσα γράφονται για μένα. Ειδικά αυτό το διάστημα είμαι αρκετά πιεσμένη με αρκετέ υποχρεώσει, καθώ προσπαθώ να ολοκληρώσω ό,τι είχα ξεκινήσει πρωτού μπω στην τηλεόραση. Παλέτο. Καλή, πώ τα λέει έτσι. Πώ τα γράφει έτσι, μάλλον. Πώ τα γράφουν έτσι. Ναι, πώ τα γράφουν έτσι. Έλα. Τι. Τα έχει πει η ίδια αυτά. Τα έχει πει αυτό, ωραία, πολύ ωραία. Να μου κάνει μαθήματα θέλουμε. Να μάθω κι εγώ να τα λέω έτσι. Σα ενοχλεί ο θόρυβο που γίνεται γύρω από το όνομά σα. Μα αφού δεν ξέρει αν είναι γίνεται θόρυβο, λέμε. Αφού δεν βλέπει. Ούτε ακούει. Δεν μα βλέπει εμά. Λέει, δεν τα βλέπω και δεν τα διαβάζω όλα. Τι τα λένε άλλοι. Δεν βλέπει πρωινό μου. Πε βρε, Σάσα. Αφού έχει υποχρεώσει, καλέ. Δεν προλαβαίνει. Εάν είχα πληρώσει κάποιον για να τα κάνει όλα αυτά, δεν νομίζω ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είχε καταφέρει τόσα πολλά και συστηματικά χτυπήματα. Δεν με ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται. Άλλωστε, έχω δει ότι περισσότεροι άνθρωποι της τηλεόρασης επιδιώκουν. Τι? Τα επιδιώκουν. Συγγνώμη, αλλά σα έλεγα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, παιδιά. Το διαβάζει έτσι και με προσανατολή και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όχι, απλά κάνει. Πάψει και εσύ σκέφτεσαι άλλα γιατί το μυαλό σου τρέχει σε τέτοια πράγματα. Εσύ είσαι κοιλιάκα, δεν είσαι. Το λέω όπως ξέρω. Νιώθετε έτοιμοι να λάβετε τα ηνία μια δική σα εκπομπή, ρωτάει η Τζοβάνα Βλαχάβα. Θα ήταν η Ρωσιλία να το έλεγα αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει που έχω τα παιδιά δίπλα μου. Όχι μόνο γιατί νιώθω. Δηλαδή, συγγνώμη. Έλα, βρε Σάσα, διάβασε κανονικά. Έλα, ρε παιδιά, εντάξει. Έλα, παιδιά, εντάξει. Με συγχωρεί. Συγγνώμη. Όταν μετά από μερικά χρόνια θα πα να ζητά τη δουλειά σου Σπυροπούλου, θα σου πει Σπυροπούλου, αυτά έλεγε στο πρωινό. Να τα λέμε κι αυτά! Όλα μένουν. Όλα μετά από μερικά χρόνια. Μα αυτό δεν τα βλέπει. Θα παίρνει το τηλεφωνάκι τη Σπυροπούλου και να σου σηκώνει. Όλα μένουν. Είναι υπεράνω, δεν τη νοιάζει. Είναι υπεράνω. Θυμήσου την λέξη όταν θα πει. Χιούμορ έκανα, έτσι. Θα δημηθείς λιάγκας. Έλα μωρέ, πλάκα κάναμε. Συγγνώμη, μα εγώ... Όταν θα φτάσεις στο σημείο να της πεις, έλα μωρέ Κατερίνα, χιούμορ έκανα. Κατερίνα, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα. Σταμάτια. Εντάξει, εγώ δεν θα ζητήσω δουλειά από τη Σπυροπούλου, θα έχω μεγαλώσει πολύ. Συγγνώμη, λοιπόν, δεν με βοηθήσεις εσύ. Λοιπόν, τι. Δεν με βοηθήσεις εσύ. Μπορείς να με σολαβήσεις. Εγώ κάποιος θα σταματήσω την τηλεόραση. Όχι, θα με πάρεις μαζί στη Βουλή. Στη Βουλή θα με πάρεις μαζί σου. Καλλιγραφία, έλα. Λοιπόν, να συνεχίσω. Λοιπόν, λέει τέλος πάντων, μου αρέσει που έχω τα παιδιά δίπλα μου, όχι μόνο γιατί νιώθω πιο ασφαλής, αλλά κυρίως διότι έχω ακόμη πολλά πράγματα να μάθω. Και δεν παλατζάζει. Στο μέλλον, μια χαρά τα λέει. Στο μέλλον, ναι. Στο μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Ναι, ρε παιδιά, ένα κορίτσι μόνο όνειρο και φιλοδοξίες. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ ξεκινάς την τηλεόραση και θα πεις, εγώ ξεκινάω την τηλεόραση για να αποτύχω. Ποιος κάνει τηλεόραση για να αποτύχει.
Όχι, ρε παιδί μου. Δεν είναι θεμητό να έχει φιλοδοξία στην τηλεόραση. Ακριβώς. Είναι λίγο νωρίς για όλα αυτά, νομίζω εγώ. Αν σου πει ότι δεν έχει φιλοδοξία. Πάλι τότε θα την κράξω. Τότε θα την κράξω. Προφανώς. Δουλεύει σε μια τράπεζα. Φιλοδοξία σου να γίνει διευθυντή τράπεζα. Αυτό δεν θεμητό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θεμητό. Να είσαι μέτοχο και τέτοια. Ναι, αλίμονο να κλέψει μετά, να υπεξαιρέσει κτλ. Εντάξει. Όλα θεμητά. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει φιλοδοξίε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν κάνω μια συνέντευξη και έρθει κάποιο και μου πει ότι έχω φιλοδοξία να κάνω αυτό και κάποιο άλλο που δεν έχω καμία φιλοδοξία. Ποιο θα πάρω, αυτό που έχει φιλοδοξία θα πάρω. Εντάξει, αλλά όταν ξεκινάς. Τον πεινασμένο να πετύχει θα πάρω. Και είσαι δύο μήνες κάπου, ούτε καν τρεις. Χαλαρά, ναι, σα παρακαλώ. Όμω άλλοι 10 σαν και εσένα που την έχετε κάνει στάρτε Σπυροπούλου και δεν το έχετε καταλάβει. Δεν πειρα... Γιώργο μου, κοίταξε. Άρα λοιπόν, αφού την έχετε κάνει στάρ, θα πατάει και εσύ. Αν είναι να γίνει στάρ, θα γίνει ούτω ή άλλω. Α γίνει, μπράβο, ρε Γιώργο. Σε δύο μήνε μέσα έκανε εξώφυλλο. Ξέρετε κάτι άλλο. Πόσα κοπερίτσια είναι σε πάνελ εκπομπή, έχει ασχοληθεί ποτέ κανένα. Αυτή δεν είναι αδιάφορη. Τη λέτε ότι δεν μιλάει, δεν κάνει. Εγώ δεν την έχω δει ποτέ την εκπομπή. Δεν βλέπω τη λέω. Συγγνώμη, έχουν περάσει και πολύ αξιόλογα κορίτσια από πάνελ που δεν είχαν την τύση, τις νοημίες να προχωρήσουν. Δεν είναι πάντα. Ο καθένας έχει ένα άστρο. Μπορεί δηλαδή, όλοι όσοι κάνουν καριέρα στην τηλεόραση είναι οι καλύτεροι. Όχι. Όχι. Είναι οι πιο ικανοί σε επίπεδο άστρο και σε επίπεδο άστρο για την πέμπτη. Η Ναταλία την προστατεύει, τη δίνει χώρο. Πάντως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τη ρωτήσω και κάτι για την Αραβανή σε συνέντευξη. Γιατί, δεν αυτό. Γιατί αυτό ήταν το θέμα, πρέπει Γιώργο μου. Τώρα, διαφωνώ. Γιατί... Δεν είναι δικό της θέμα. Διαφωνώ. Εδώ το θέμα είναι αν θα φάει την εκπομπή της Γερμανού. Το θέμα είναι αν θα φάει την Αραβανή. Εδώ έχουμε πάει μπροστά τώρα. Εδώ λέει ασχολούνται. Εδώ λέει ότι ασχολούμαστε. Όλοι ξεκίνησαν να ασχολούνται με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και την Αραβανή. Άκουμψη από μάκρυση. Παιδιά, διάβασα ένα περιοδικό που φαντάζομαι δεν ισχύει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω και έλεγε χθε. Ότι υπάρχει λέει κόντρα του Κοντομινά με την Μενεγάκη και θα βάλει τη θέση τη Σπυροπούλου. Δεν ξέρω αν το βγάλαμε το μυαλό. Το διάβασα, εντάξει, πολύ ωραία. Σενάριο τώρα. Ναι, εντάξει. Ακόμα όμω και ω σενάριο, κάποιοι σκέφτονται ότι μπορεί και να γίνει. Δίνει πάντα κάτι παραπάνω. Δηλαδή, άρα δεν λένε θα βάλει τη θέση τη στην Αραβανή, τη Σπυροπούλου είπα να βάλει. Μα και είναι τώρα στον Άλφαβε, Γιώργο μου. Είναι και ηλιάκι. Γιατί δεν είπα θα πάει τη Μενεγάκη να βάλει ηλιάκι. Ή θα βάλει το Μουτσινά. Έχει καινούργιο. Εκεί πέρα είναι η κόντρα. Εκεί υπάρχει η κόντρα. Δεν είναι. Κάτι έχει αυτή προφανώς. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει άστρο, Σάσα, έχει άστρο. Κάνε ρε, Σιγιώργο, έχει άστρο. Τι άστρο έχει, ένα από τα δύο. Τι να κάνω τώρα εγώ. Η άστρο ή κάστρο. Ένα από τα δύο. Έχω και μια παροιμία γι' αυτό. Δεν μπορώ να την πω όμως τώρα το πρωί. Να την πεις, να την πεις. Α, το ξέρω, το ξέρω. Γεια σου Γιώργο, μάστορα. Πού. Όχι, γιατί εγώ θέλω να παραμείνω εδώ. Θέλω να έρθω και στην Κυλλήνη.